Στο προσκήνιο επανέρχεται μία από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις, η κατασκευή και τοποθέτηση ενός σταυρού μεγάλων διαστάσεων στη θέση απειλή της Λέσβου. Ντόπιοι θέλησαν να στήσουν νέο σταυρό στο σημείο που κατεστράφει από βάνδαλους ο παλιός και η αστυνομία τους προσήγαγε. Πολίτες της Λέσβου τοποθέτησαν το σταυρό ύψους 10 μέτρων στη θέση απειλή. Αμέσως μετά, κρατώντας την ελληνική σημαία, έψαλαν τον εθνικό ύμνο. Λίγο αργότερα, 36 από αυτούς προσήχθησαν από την αστυνομία με τις κατηγορίες της απήθειας και της αυθαίρετης κατάληψης δημοσίου κτήματος περί αυθαίρετων κατασκευών. Είμαι από αυτούς που δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά. Συνεχίσαμε, άξιζε τον κόπο. Η πολυμελής ομάδα πολιτών τοποθέτησε με γερανό και κάτω από άκρα μυστικότητα το σταυρό που κατασκευάστηκε στοιχείο και μεταφέρθηκε στη Λέσβο. Γιατί να μην υπάρχει το σύμβολο, μόνο μιναρέδες απέναντι, υπάρχει εδώ ένα σταυρός. Ο σταυρός έχει γίνει σημείο αντιπαράθεσης από τις αρχές Σεπτεμβρίου που υψώθηκε στην άκρη του βράχου στην παραλία Απελή. Στις αρχές Οκτωβρίου κάποιοι τον βανδάλισαν και στη συνέχεια τον κατέστρεψαν. Όταν οι κάτοικοι του νησιού αποπειράθηκαν να τον ξαναφτιάξουν, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις αρχές. Παρεμβαίνοντας, η κτηματική υπηρεσία του νησιού είχε θέσει ζήτημα παράνομης δόμησης σε ζώνη Αιγιαλού. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είχαν την τόλμη να το βάλουν πάλι στη θέση του. Οι κάτοικοι, καθώς φαίνεται, είναι αποφασισμένοι και θέλουν το σταυρό στο βράχο της παραλίας. Ενώ οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι και θα οριστεί τακτική δικάσιμος.